δημόσιο, ο σημερινός και αυριανός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νησί μας πρόεδρε, χάρη στις γενναίες αποφάσεις σας, σε συνδυασμό με τα τεράστια ενδυματικά αναπτυξιακά έργα τα οποία δρομολογούνται και ήδη υλοποιούνται, είναι σε θέση μετά από πάρα πολλά χρόνια να βλέπει το μέλλον με τεράστια αισιοδοξία. Νιώθουμε ευτυχίες που σας έχουμε δίπλα μας. Καιρού και τα τούδου φουκού και ακαιρού. Καιρού και τα τούδου φουκού και ακαιρού. Καιρού σε μια πόλη που μπαίνει μέσα στην κανονικότητα πλέον, αφήνει πίσω της το μεταναστευτικό ζήτημα. Με τη βοήθεια τη δική σας, μας δώσατε, εμπεδώσατε το αίσθημα ασφάλειάς μας, μας δώσατε δύναμη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Είμαστε εδώ για να εμπνευστούμε από τη δική σας δύναμη και να σε ευχηθούμε καλό αγώνα, καλή δύναμη και να σε υποδεχθούμε ξανά εδώ, στη Μυτιλίνη μας, ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Να είστε καλά. Καλά, Δήμαρχε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΟΝΕΡ μας, στην ΔΑΠ μας, στους αιωλέους μας. Ξέρετε, χαίρομαι πάντα όταν επισκέφτομαι τη Μυτιλίνη. Σήμερα όμως χαίρομαι διπλά. Και χαίρομαι διπλά διότι βλέπω ότι το όμορφο νησί σας έχει πια οριστικά και αμετάκλητα γυρίσει σελίδα. Αφήσαμε πίσω μας τις δύσκολες μέρες του προσφυγικού και η Λέσβος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, όταν είχα έρθει να επισκεφθώ το κολαστήριο της Μόριας, όπου αναγκάστηκα τότε να εισέλθω μαζί με μια δημιουργία ΜΑΤ. Όταν είχατε παραπάνω από 30.000 παράνομους μετανάστες ετούντες άσυλο εδώ πέρα στο νησί σας και όταν η εικόνα εδώ πέρα στην αγορά στην οποία είχα περπατήσει ήταν μια εικόνα απελπισίας. Έβλεπα τότε στα μάτια σας την απόγνωση και σας είχα δεσμευθεί, σας κοίταξα στα μάτια και σας είπα το πρόβλημα αυτό θα αναλάβω να το λύσω και το έλυσα. Προστατεύσαμε τα σύνορά μας, διότι η Ελλάδα έχει σύνορα και στη ξηρά και στη θάλασσα και έχει υποχρέωση να τα φυλάει και θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να επιφυλάξετε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για τις γυναίκες και τους άντρες του λιμενικού μας σώματος. Μέρα νύχτα. Επιτελούν τη δύσκολη αποστολή της φύλαξης των σύνορων με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας σώσει χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Στείλαμε όμως από την πρώτη μέρα ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα, η οποία γίνεται ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών, ανήκει πια στο παρελθόν. Παραπάνω από 600.000 παράνομοι μετανάστες είχαν περάσει από το νησί σας τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Επί δικών μας ημερών είναι λιγότερο από 10.000. Το κολαστήριο της Μόριας δεν υπάρχει πια. Ο χώρος αποδόθηκε στο Δήμο. Οι ιδιωτικές εκτάσεις αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους και προσβλέπω στην επόμενή μου επίσκεψη ως Πρωθυπουργός της χώρας να επιθεωρήσω τα σημαντικά έργα εκπαίδευσης πολιτισμού και αναπτυχής που θα γίνουν στον χώρο αυτόν. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι μόνο μία ένδειξη του πώς η Ελλάδα γύρισε σελίδα αυτά τα 4 χρόνια, το πόσο σημαντική πρόοδο κάναμε παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Το πως πραγματικά σήμερα έχουμε το δικαίωμα και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και συνολικά στην επικράτεια να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Υλοποιήσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Μειώσαμε φόρους, μειώσαμε εισφορές, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, στηρίξαμε όλη την επικράτεια και ειδικά εδώ πέρα το Βόρειο Αιγαίο με σημαντικά αναπτυξιακά έργα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στη συνέχεια, αλλά στηρίξαμε και την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους απέναντι σε όλες τις κρίσεις
οι οποίες μας έτυχαν. Ρωτήστε εδώ πέρα τους μαγαζάτορες στον πεζόδρομο τι στήριξη πήραν από την πολιτεία στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας. Δαπανήσαμε παραπάνω από 45 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατήσουμε επιχειρήσεις ανοιχτές, για να πληρώσουμε μισθούς, για να δώσουμε επιστρεπτέα και μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εικόνα σήμερα εδώ πέρα και στην Μητυλίνη. Στηρίξαμε όλες και όλους εσάς απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια με έκτακτες επιδοτήσεις στο ρεύμα. Στηρίξαμε τα νησιά μας διεκδικώντας και πετυχαίνοντας το χαμηλό ΦΠΑ για όλα τα νησιά τα οποία χτυπήθηκαν από το μορφωτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό και σήμερα έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και καθώς μένουν μόνο 9 μέρες από τώρα μέχρι τις εθνικές εκλογές στις 21 Μαΐου, το ζητούμενο το πραγματικό είναι να μιλήσουμε για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα, εάν τήρησα τις δεσμεύσεις που σας έδωσα. Εάν σεβάστηκα το συμβόλαιο εμπιστοσύνη το οποίο σας ζήτησα να συνυπογράψουμε στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Και τις δεσμεύσεις που τήρησα και πρωτίστως κράτησα τη χώρα ασφαλή απέναντι σε όλες τις κρίσεις που βρέθηκε απέναντι και έπρεπε να διαχειριστεί. Εφορακίσαμε μόνο τα σύνορά μας. Ενισχύσαμε και την εθνική μας άμυνα, έτσι ώστε στέλνουμε πια ένα μήνυμα απέναντι σε όσους μπορεί να σκέφτονται να αμφισβητήσουν την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να το σκεφτούν ξανά. Αλλά επειδή θα έχουμε εκλογές και στην Τουρκία σε 2 μήνες από τώρα, θέλω να τονίσω ότι οι επόμενες εκλογές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, δεν αφορούν μόνο την υγεία, το κοινωνικό κράτος, το πρωτογενή τομέα, αφορούν και τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι θωρακισμένες. Και εσείς είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια όταν ξέρετε, μπορεί να μην τα βλέπετε, αλλά να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι είναι κάπου από πάνω μας, όταν πετάνε τα ραφάλ πια πάνω από το Αιγαίο, όταν πετάνε τα αναδυσμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο, όταν σύντομα στο σχόλο μας. Έτσι ενισχύει ένα κράτος την εθνική αποτρεπτική του δυνατότητα και να ξέρετε ότι αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και την επόμενη τετραετία χωρίς καμία έκπτωση και χωρίς ταυτόχρονα να θέτουμε σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. Έχουμε αποδείξει ότι και τα οικονομικά μπορεί να είναι νοικοκυριμένα και την εθνική άμυνα μπορούμε ταυτόχρονα να στηρίζουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όμως, φίλες και φίλοι, η επόμενη τετραετία θα είναι πρωτίστως η τετραετία εκείνη στην οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά την οποία ξεκινήσαμε αυτά τα 4 χρόνια. Στην οικονομία κάναμε σημαντικά βήματα. Τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και εκείνα τα πλεονάσματα για να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Και ξέρω ότι η ακρίβεια είναι ακόμα ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει όλους και ξέρω επίσης πολύ καλά ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται μόνο με έκτακτα επιδόματα. Το Market Pass είναι πολύ χρήσιμο ως μια προσωρινή ανακούφιση, όμως η μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας δεν μπορεί να είναι άλλη από την αύξηση των μισθών για όλες και για όλους και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών. Εμείς ήμασταν αυτοί. Που πήραμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ και το πήραμε στα 780 ευρώ και εμείς είμαστε αυτοί που θα πάμε τον κατώτατο μισθό έως τα 950 ευρώ. Και το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ. Και θυμηθείτε, ο πληθωρισμός κάποια στιγμή θα πέσει. Ήδη βλέπετε ότι έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται. Όμως οι αυξήσεις στους μισθούς και οι μειώσεις φόρων είναι μόνιμες. Και το εισόδημα των Ελλήνων θα στηρίζεται μόνιμα μέσα από μια αναπτυξιακή πολιτική την οποία μόνο εμείς, φίλες και φίλοι, ξέρουμε σήμερα να δρομολογήσουμε για την πατρίδα μας. Όμως η επόμενη τετραετία δεν θα είναι μόνο η τετραετία της ανάπτυξης, θα είναι και η τετραετία της ισχυρής κοινωνικής Ελλάδος. Εδώ πέρα επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική μνήμα στην πολύ μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδω στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αγωνίστηκαν
μαζί να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή πανδημία και ξέρουμε όμως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται παραπάνω ενισχύσεις. 10.000 προσλήψεις θα γίνουν την επόμενη τετραετία. Οι 4.000 νοσηλευτές έχει ήδη βγει η σχετική προκήρυξη, θα ακολουθήσουμε κι άλλες. Πρώτα είμαι απολύτω σίγουρος ότι όλες οι δομές υγείας στη χώρα μας, όχι μόνο στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στα νησιά μας, είναι κατάλληλα στελεχωμένες, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου να γίνει ένα τακτικό χειρουργείο, ότι τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων μας θα μπορούν να υποδέχονται τους ασθενείς με συνθήκες ταχύτητας και αξιοπρέπειας, ότι τα κέντρα υγεία μας, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, θα ξανακατασκευαστούν και θα ενισχυθούν. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητες προσωπικές για εμένα για τη δεύτερη τετραετία. Και να ξέρετε ότι επειδή έχω τις δεσμεύσεις που τις τηρώ, σε 4 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει ένα διαφορετικό και πολύ καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας από αυτό το κοινό. Και βέβαια, μια ξεχωριστή κουβέντα για την εκπαίδευση και τα σχολεία μας, για τα πανεπιστήμια μας, γίνεται, ξέρετε, μια πολύ σημαντική δουλειά στα σχολεία, η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα το νηπιαγωγείο ξεκινάει από τα 4, τα παιδιά μας μαθαίνουν αγγλικά από τα 4, τα παιδιά στο δημοτικό έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα στην ελεύθερη ζώνη που δεν έκαναν ποτέ στο παρελθόν. 36.000, κρατήστε το νούμερο αυτό, διαδραστικοί ψηφιακοί πίνακες θα τοποθετηθούν σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, αλλάζοντας τελείως τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκπαίδευση των παιδιών μας. Και βέβαια για τα πανεπιστήμια μας, θα πω μια κουβέντα μόνο. Στηρίζουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια, θα εξακολουθούμε να τα στηρίζουμε. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν βήματα προς τα εμπρός, να ενισχύσουν τις υποδομές τους, να μπορέσουν να συνδεθούν με την τοπική οικονομία, με την τοπική αγορά, να προσφέρουν στα παιδιά μας πτυχία τα οποία να έχουν πραγματική αξία και δεξιότητες που αύριο θα σας είναι χρήσιμες όταν θα βγείτε στην αγορά εργασίας. Και βέβαια, μια κουβέντα ακόμα την οποία θέλω να πω για την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα την οποία οραματίζομαι. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Γνωρίζουμε ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι δεν θέλουμε ως χώρα να είμαστε εξαρτημένοι από κανέναν για τις εισαγωγές της ενέργειας. Πληρώσαμε το 2022 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για εισαγωγές φυσικού αερίου. Όσο ενισχύουμε την παραγωγή από τον ήλιο και από τον άνεμο, τόσο θα παράγουμε πιο φτηνή ενέργεια και θα μειώνουμε τις γεωπολιτικές μας εξαρτήσεις. Και ταυτόχρονα θέλω να στηρίζω όλα τα νοικοκυριά για να μπορούν να μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να πληρώνουν τελικά χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Το πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, ενδεικτικά αναφέρω, ξεκίνησε, άνοιξε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα τα προγράμματα του Εξοικονομώ θα συνεχιστούν. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επειδή τελικά μειώνουν τους λογαριασμούς που όλοι σας απληρώνουν. Και μια κουβέντα ακόμα βέβαια για την ψηφιακή Ελλάδα. Το gov.gr ήταν μια επανάσταση για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και μέχρι το 2027 όλο το κράτος θα είναι ψηφιακό. Τέρμα οι ταλαιπωρίες, τέρμα οι ουρές, τέρμα οι καθυστερήσεις. Και αυτό φυσικά σημαίνει και επένδυση το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου, θα αυξήσουμε και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, 500 εκατομμύρια παραπάνω στο ενίο μισθολόγιο, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και απαιτήσεις. Αξιολόγηση παντού και για όλους. Δεν κάνω βήμα πίσω από αυτό που δουλεύω. Όλοι αξιολογούνται, και όλοι κρίνονται και όλοι τελικά πρέπει να επιβραβεύονται για τη δουλειά την οποία θα κάνουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα βασικά ζητούμενα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και στο εξής. Και νομίζω ότι αυτά ενδιαφέρονται και εσάς τελικά. Δεν ενδιαφέρεστε ούτε για την τοξικότητα την οποία θέλει να αναπαράγει η αντιπολίτευση, ούτε για ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Προσέξτε, το 2019 δεν σας έταξα θαύματα. Σας είπα ότι θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να βελτιώσω το διαθέσιμο εισόδημα, για να φέρω δουλειές, για να ανατάξω το κύρος της χώρας και όλα αυτά τα πετύχαμε. Αλλά η δύσκολη δουλειά είναι ακόμα μπροστά μας. Το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι σημαντικό, αλλά είναι και εύθραυστο. Και γι' αυτό και οι εκλογές της επόμενης Κυριακής είναι τόσο κρίσιμες. Θα έλεγα ότι είναι ίσως οι πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση και μετά. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω διότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και οι πολιτικές τις οποίες εισηγούνται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν τη χώρα πολύ πίσω. Γι' αυτό και λέω με απλά λόγια το δίλημα
είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω. Αν θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τους φόρους και να αυξάνουμε τα εισοδήματα ή θα ξαναγυρίσουμε στις πολιτικές υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Αν θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις συντάξεις των συνταξιούχων όπως εμείς κάναμε ή αν θα ξαναγυρίσουμε στις εποχές του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό είναι που σας τσάκησε. Γνωρίζουν κάποιοι ότι όλο αυτό θα τα ξεχάσουμε. Αν θα συνεχίσουμε σε μια πολιτική η οποία θα φυλάει τα σύνορά μας ή θα ξαναγυρίσουμε στις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων, αν θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας ή θα κάνουμε άλλες γεωπολιτικές αναζητήσεις μακριά από τους παραδοσιακούς μας συμμάχους, όλα αυτά εξακολουθούν να είναι ζητούμενα. Και γι' αυτό και ένας τρόπος υπάρχει να είμαστε σίγουροι ότι η πορεία προόδου, την οποία έχουμε χαράξει με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια και περνώντας μέσα από 40 κύματα θα συνεχιστεί, ένας τρόπος υπάρχει μόνο να είναι η Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Να μπορούμε και εμείς να εκπέμπουμε ένα μήνυμα ισχύως προς όλους τους γειτονές μας. Γιατί είμαστε μια χώρα ισχυρή, είμαστε μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Και επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω κάτι για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε στην γειτονική μας Αλβανία σήμερα το πρωί, όπου δυστυχώς συνελήφθη ο υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας και μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ο Φρέντο Μπελέρη. Θέλω εδώ, από τη Λέσβο, να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη Αλβανία. Εκπτώσεις στο κράτος δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί. Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Αναλογιστείτε λοιπόν, δύο βουλευτές εδώ πέρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος. Θυμίσω και κάτι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε όλο το ρεύμα μαζί μας, οι τελευταίες μέρες μέχρι τις εκλογές είναι πάντα οι πιο κρίσιμες. Μην ξεχνάτε κάτι. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες το πρωί της 21ης Μαΐου θα είναι άδειες. Δεν θα έχει πέσει ούτε ένα ψηφοδέλτιο μέσα. Όταν κλείσουν όμως οι κάλπες, πρέπει να είναι γεμάτες με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, θα γίνει στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και εδώ στη Λέσβο. Είναι το χρώμα της ελληνικής σημαίας, η οποία υψώνεται ψηλά και υπερήφανα πάνω από το Αιγαίο και πάνω από όλη την Αττικά. Να είστε καλά, καλό αγώνα, πάμε για τη μεγάλη νίκη και με το καλό να επιστρέψω εδώ πέρα με αναβαθμισμένη και ισχυρή λαϊκή εντολή να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.